Είναι μια πρωτοβουλία που ως κομματική οργάνωση του ΚΚΕ τη σκεφτόμασταν εδώ και καιρό και όπως καταλαβαίνετε και η εξέλιξη της πανδημίας αποτέλεσε ένα εμπόδιο για να την πραγματοποιήσουμε νωρίτερα. Αποφασίσαμε να την πραγματοποιήσουμε σήμερα, που είναι Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντο, και θα περισσέψουν τα κροκοδίλια δάκρυα και υποκριτικέ δηλώσει για την προστασία του. Αφού πριν μόλι λίγε μέρε η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία έφερε και ψήφισε ένα νομοσχέδιο που μόνο κατ' όνομα είναι περιβαλλοντικό και βέβαια πέρασε με την ανοχή των Υπουργών και των Βουλευτών τη προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα νομοσχέδιο που, όπω και εσεί εύστοχα τονίζετε στα καλέσματά σα, συνεχίζει για τα πράσινα κέρδη να μα μαυρίζει κυριολεκτικά τη ζωή. Ασφαλώ, δεν επιλέξαμε τυχαία ούτε το μέρο τη συνάντησή μα. Επιλέξαμε να γίνει εδώ, στο Πάρκο Τρίτσι, ένα μοναδικό πνεύμονα πρασίνου για το λαό τη Δυτική Αθήνα και όλη τη Αττική, που με πολλού αγώνε παραμένει ανοιχτό στο λαό και βεβαίω παραμένουν οι συνεχεί διεκδικήσει μα για την αναβάθμισή του, τη φροντίδα του, τη στελέχωση με όλο το απαραίτητο προσωπικό. Γνωρίζουμε επίση ότι αρκετοί από του φορεί που βρίσκεστε στη σημερινή μα συνάντηση, με αποφάσει των διοικητικών σα συμβουλίων, των συλλόγων σα, καλείται σήμερα σε μια μεγάλη συγκέντρωση συναυλία στη Δυτική Αθήνα. Συνεχίζοντα ένα μεγάλο αγώνα για την υπεράσπιση τη ζωή σα και τη υγεία σα. Αναφερόμαστε φυσικά στον αγώνα για να σταματήσει το διαχρονικό έγκλημα, έγκλημα τη ύπαρξη και λειτουργία τη χωματερή τη Φυλή σε βάρο του λαού τη Δυτική Αττική και τη Δυτικής Αθήνα, που σήμερα μετά από πολλέ δεκαετίε, αντί να δίνεται λύση, το πρόβλημα γιγαντώνεται με τη δημιουργία ενό νέου χιτά πάλι σε αυτέ εδώ τι γειτονιέ. Αγαπητοί φίλε και φίλοι, με τη σημερινή μας συνάντηση επιδιώκουμε να σας ενημερώσουμε για τις θέσεις και τις προτάσεις του κόμματός μας. Ταυτόχρονα να σας ακούσουμε κιόλα. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, επειδή οι εκπρόσωποι είναι πολλοί και ο χρόνος περιορισμένος, πέρα από τις ολιγόλεπτες παρεμβάσεις, θα ήταν χρήσιμο να μας καταθέσετε και γραπτά τις θέσεις και τις προτάσεις των φορέων που εκπροσωπείτε. Σε κάθε περίπτωση, δεν σταματάμε σήμερα εδώ, επιδιώκουμε η επαφή μα και η ανταλλαγή σκέψεων και προτάσεων να συνεχιστεί και το αμέσως επόμενο διάστημα ω κόμμα να είστε σίγουροι ότι θα βρεθούμε δίπλα στον αγώνα σα, θα στηρίξουμε με κάθε τρόπο τα δίκαια αιτήματά σα.